Πέρασε ένα χρόνο από τότε που ο Δήμαρχο Άργο Μικινών κέρδισε από την πρώτη Κυριακή τι δημοτικέ εκλογέ, αναλαμβάνοντα για ακόμη μία τετραετία τα ηνία του Δήμου. Σήμερα έκανε τον απολογισμό του και μίλησε για τα συναισθήματα από εκείνο το βράδυ που, όπω είπε, ήταν ανάμεικτα καθώ κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου είχε δεχθεί πολλά χτυπήματα. Αυτή είναι ευθύνη βαριά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αλλαγή του τόπου μα και να διατηρήσουμε τα κεκτημένα. Αυτό ήταν ο λόγο που μπορέσαμε και κάναμε ό,τι κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια αφιερωμένοι και αφοσιωμένοι στο καθήκον γιατί εμείς ζητήσαμε από το λαό το 2010 να μας ψηφίσει με το σύνθημα αλλαγή πορείας. Μπορεί τα κονδύλια να είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που έπαιρναν οι προηγούμενοι δήμαρχοι ωστόσο όπως είπε ο κ. Καμπόσος αυτός θα παραδίδει συνεχώς έργα. Έπαιρναν οι προηγούμενοι δήμαρχοι προ Καμπόσου 30 εκατομμύρια την τετραετία για έργα και παίρνουμε 2 τετρακόσα την τετραετία. Λείπουν 27,5 εκατομμύρια κάθε τετραετία. Λείπουν αυτά τα χρήματα όταν η ανάπλαση των 50 στρεμάτων του κέντρου της πόλης δεν έφτασε τα 7 εκατομμύρια. Η ιδιαίτερη μνήα έκανε σε μεγάλα έργα που παραδίδονται προσεχώ, όπω το κολυμπητήριο, το εργοστάσιο σκουπιδιών αλλά και οι αναπλάσει στο κέντρο. Όλα εκείνα τα οποία έρχονται. Αναπλάσει στο κέντρο συνεχίζονται. Συνεχίζουμε ακόμα να κάνουμε έργα. Σε λίγο καιρό θα παραδοθεί το κολυμπητήριο. Η αφαλάτωση η οποία παλιά ρίχναμε μέσα πηγές στο δίκτυο όταν στέρευαν τα νερά της Λέρνης. Σήμερα έχουμε δημιουργήσει τρεις μονάδες αφαλάτωσης που μπορούμε να καλύψουμε υπερδιπλάσιο πληθυσμό σε παραγωγή νερού από τον ανάβαλο το οποίο το καθαρίζουμε. Τα έργα όπως είπε ο κ. Καμπόσος δεν θα σταματήσουν και αυτή ήταν μια υπόσχεση προς τους κατοίκους του Δήμου Άργους Μικινών.